διαφάσει στο τέλο, δηλαδή θα σου πάρει. Και είναι ένα ακόμη στημένο που δέχεται εδώ. Που πάω γκολ coach. Δεν ξέρω αν θέλει να σχολιάσει καταρχήν αυτή τη φάση. Κοιτάξτε. Ναι, έρθα από το στημένο. Γνωρίζαμε ότι μοναδικό τρόπο να δεχτούμε γκολ ήταν στημένο. Και προετοιμαζόμασταν από την Τετάρτη βράδυ, από την Πέμπτη πρωί για αυτό το παιχνίδι. Ξέραμε και γνωρίζαμε πώς παίζει η ομάδα του Ηρακλή. Σίγουρα ότι είναι το πρόβλημα που έρθει από το στημένο. Μεγάλο πρόβλημα, αλλά μεγαλύτερο πρόβλημα είναι που η εικόνα μας σήμερα και η απόδοση ήταν πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο ημίχρονο δεν είχαμε... Τα έλεγα, δεν μπήκαμε στο γωνιστικό χώρο, έτσι μου φάνηκε, από το πρώτο λεπτό. Μιλάτε για κακή εικόνα της ομάδας σας. Θεωρείτε ότι έχει να κάνει με το ότι οι παίκτες σας υποτίμησαν τον αντίπαλο? Δεν ξέρω τι να σου πω. Όταν γνωρίζεις και όταν μιλάς με τους παίκτες και τους εξηγείς ότι 20 χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν έχει να κερδίζει σε αυτό το γήπεδο, ότι είναι ντέρμπι της πόλης, ότι ναι, μπορεί αυτή η ομάδα να είναι τελευταία, αλλά είδαμε στα τελευταία παιχνίδια ότι η απόδοσή τους έχει ανέβει, ότι περιμέναμε δύσκολο παιχνίδι, δεν αντιδράσαμε, ήμασταν πολύ, πολύ κάτω από το αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Ήταν ένα από τα, για μένα, μπορεί και χειρότερο παιχνίδι φετινό. Όχι, άλλη ήταν ακριβώς και αυτό που σας είπα. Γιατί όταν δεν υπάρχει διάταση, τουλάχιστον εγώ έχω κριτή έτσι, έκανα αμέσως αλλαγή. Και πρέπει να γνωρίζουμε όλοι που ήμασταν και τι κάνουμε. Και πρέπει όλοι να έχουμε ευθύνη σε αυτό που κάνουμε, ξεκινώντας από εμένα. Αλλά όταν βλέπω ότι κάποια πράγματα περνάει 20 λεπτά, 15, 20 λεπτά, 25 λεπτά και... Η συμπεριφορά τους κάποιους είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Θεωρείτε ότι σήμερα ο Ηρακλής με την εικόνα που έδειξε το ίδιο περισσότερο από το παιχνίδι από το Σπάρτα? Κοιτάξτε, εμείς ξέρουμε ότι ο Ηρακλής παίζει με το πάτος. Ο Ηρακλής είναι η ομάδα που βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Αν τα δούμε ποιοτικά την ομάδα του Ηρακλή και την ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι τεράστια διαφορά. Είναι τεράστια διαφορά, αλλά πιστεύω ότι έχουν καταλάβει σήμερα μετά από αυτό το παιχνίδι, όταν δεν δίνεις 100% και όταν τα παίζεις κόντρα στην K20 του ΠΑΟΚ, δεν μπορείς να τους κερδίσεις. Και όταν έχεις συμπεριφορά όπως είχαμε εμείς σήμερα. Εγώ ντρέπομαι αυτό που έχω δει σήμερα στα 95 λεπτά πώς παίξαν. Τουλάχιστον και ευθύνη παίρνω εγώ βέβαια, γιατί εγώ δουλεύω μαζί τους και εγώ τους προτίμαζα για αυτό το παιχνίδι. Άρα κάτι έκανα λάθος σίγουρα. Κόουτς, είπατε ότι ένα ίσως και χειρότερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, ίσως οι παίκτες δεν κατάλαβαν, ενώ υπάρχει αυτή η αρνητική παράδοση. Πού το ιδεολογείτε αυτό? Υπάρχει περίπτωση να επηρεάστηκαν από το γεγονός ότι η ομάδα έπαιξε ένα καλό ευρωπαϊκό παιχνίδι πριν λίγες μέρες? Κοιτάξτε, αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει αρκετούς βαθμούς μετά από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν γυρίζουμε τώρα στο και βλέπουμε τα παιχνίδια, ήταν ένα παιχνίδι και με τη Βέρεια εκτός έδρας, που ήρθε μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι και με τον Πανιόνιο εκτός έδρας, χάσαμε το παιχνίδι. Τώρα μπορεί να έχω ξεχάσει κάποιο, αλλά νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια πιο επικίνδυνα. Γιατί έρχεσαι από ένα άλλο επίπεδο, παίζεις όταν εννοώ άλλο επίπεδο, εννοώ ευρωπαϊκό παιχνίδι που όλοι είναι συγκεντρωμένοι, όλοι δουλεύουν, όλοι δίνουν 100% και αν δεν κάνεις αυτό μετά από 3-4 μέρες, έρχεται τιμωρία όπως ήρθε σήμερα. Εμείς πήραμε ένα βαθμό, για μένα σαν να χάσαμε το παιχνίδι. Γιατί μπορούσαμε και να χάσουμε στο τέλος. Για τους παίκτες, για τις μονάδες που το πάω, χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση να τους πει κάποιος ότι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα παιχνίδι. Άσχετα αν είναι ταξιδίου, γιατί βλέπω ότι είπατε ότι μιλήσατε αρκετά για το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Ναι, μιλήσαμε αρκετά. Μιλήσαμε αρκετά, ιδιαίτερα γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι πιο επικίνδυνα παιχνίδια. Όταν παίζεις με την ομάδα, όποιες είναι τελευταίες, προτελευταίες και
όπως υποτίθεται ότι έχουν λίγες ελπίδες να σωθούν. Στο μυαλό τους παίχτες βέβαια μπαίνει μια χαλαρότητα, όποια είναι απογορευτική. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε μεγάλη σημασία σε αυτό το παιχνίδι. Προσπαθούσαμε να τους προετοιμάσουμε και ψυχολογικά και παιχτικά, δηλαδή να κάνουμε αυτό που ζητάμε από τους ίδιους, να προσπαθήσουμε να ελέγχουμε το παιχνίδι, να έχουμε δημιουργικό κομμάτι εμείς. Δυστυχώς δεν κάναμε σήμερα τίποτα από όλα αυτά που τουλάχιστον έχουμε σχεδιάσει. Εάν πιστεύεις, coach, ότι αυτό το κακό αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει την ομάδα ενώ τους δύο κρίσιμων αγώνων, και αν θα είναι και στη διάθεσή σας ο Ενρίκε, γιατί είδαμε την δική μέρα πρόβλημα. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό όσο μπορεί να τον απομακρύνει από το γήπεδο. Πιστεύω ότι είναι σύντομα μαζί μας. Αν μπορεί να επηρεάσει, σίγουρα, όταν δεν κάνεις ένα καλό αποτέλεσμα, ουσιαστικά χάνεις 2 βαθμούς, σίγουρα ότι δεν είναι καλό. Σίγουρα είναι κάτι ότι πρέπει να συζητήσουμε, να δούμε τι φταίει και να προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση.